κάνεις και το υπόλοιπο. Μια φορά θα μας πείτε ένα ολόκληρο. Να μην πούν μια φορά ένα ολόκληρο. Ποιο, όχι αυτή τη βδομάδα. Ποιο κομμάτι σας. Όχι τα δικά σας, απαγορεύονται. Ξένων θέλω. Δεν θέλω τα δικά σας. Δεν τα θέλω. Να τα βάλεις στα YouTube να γίνουν προπολές views. Άντε. 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 Άντε, 14-9-9-9 σταθερό κινητό, κύριο Σκαρόνη. Στέλνει τα δώρα του, είναι το τάβλετ, την τηλεόραση, είναι και το φόρτο φιέστα. Λοιπόν, 14-9-9 σταθερό κινητό, με τεμόνιμο τηλέφωνο. Όπα και όνομα τεμόνιμο, 14-9-9-9. Εγώ πια είμαι κατάκοπος. Ευτυχώς είναι νέο παιδί. Δεν είναι νέος καλλιτέχνης, δουλεύει πάρα πολλά χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τι γίνεται, Πέτρο? Όλα καλά. Ρε Πέτρο, είσαι από πάνω, από Καβάλα. Δεν το ήξερα. Νόμιζα Θεσσαλονίκη εγώ για κάποιο δικό μου λόγο. Θεσσαλονίκη από τα 18. Εσά δεύτερη πατρίδα είναι η Θεσσαλονίκη. Από τα 13 σου πήγες και είπες στους δικούς εγώ θέλω να ασχοληθώ με το τραγουδί. Από πολύ μικρή ηλικία, νομίζω νήπια ήμουνα, ήθελα να ξεκινήσω μπουζούκι. Το έχεις αποφασίσει τόσο πολύ? Ναι, ναι, από μικρός. Αυτό οπότε... είναι πολύ ξεκούραστο να ξέρεις να κάνεις, ενώ και από τόσο μικρός. Αγαπούσα γενικά τη μουσική, να γράφω τραγούδια, να τραγουδάω. Ξεκίνησα βέβαια με το μπουζούκι, αλλά υπήρχε στην οικογένεια μουσική, οπότε καταλαβαίνεις όταν το είπα στον πατέρα μου. Ήταν οκ, okay, ενώ. Ναι. Και 13 χρονών ξεκινάς να τραγουδάς. Ναι, σε ένα μαγαζί νυχτερινό στην Καβάλα. Τι λες ρε εσύ? Ήταν εκεί πέρα κάθε βράδυ ο πατέρας? Ο πατέρας κάθε βράδυ με περίμενε. Πήγαινα εγώ στο σχολείο και αυτός στη δουλειά. Έλα ρε εσύ. Δηλαδή όλα αυτά που έχω φτιάξει μέχρι σήμερα τα οφείλω στον πατέρα μου και στη μητέρα μου βέβαια, αλλά... Γιατί ήταν στους ανθρώπους που με στήριξαν από την αρχή. Έχει μεγάλη σημασία να είναι η οικογένειά σου δίπλα σου, γιατί όντως το 13 είναι λίγο. Ταράζεται για το σύστημα. Ναι, είναι ένα μικρό παιδάκι. Πρώτη γυμνασίου ήτανε. Πρώτη γυμνασίου. Πω, πω. Ήτανε Χριστούγεννα πρώτη γυμνασίου. Και δεν έχεις βαρεθεί, παιδί μου, από το 13 σου? Όχι. Κάνεις αυτή τη δουλειά, τρελαίνεσαι να τραγουδάς, να γράφεις. Αγάπη, αγάπη για τη μουσική. Και το 15 υπογράφεις με τη Μήνος πια. Βγάζεις το τραγούδι σου. Ναι, έβγαλα το Ερωτός μου γίνε. Μετά κυκλοφόρησε το πρώτο μου άλμπουμ και πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε και το δεύτερο. Το δεύτερο. Θέλω να πω το εξής, γιατί εγώ αυτό δεν το ήξερα, Πέτρο. Ο Πέτρος έχει γράψει το Ξημερώματα του Αργυρού. Α, το ξέρατε όλοι, έτσι μόνο εγώ. Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Εγώ θα το καταλάβω, ανθρώποι είμαστε. Το μετάνιωσες που είπες στον Κωνσταντίνο, πάρε αυτό το τραγούδι και δεν το είπες εσύ? Όχι, όχι. Το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Δεν μπορεί να το εξηγήσει τώρα πώς, αφού μιλάμε για τέλειο τραγούδι αρχικά, εξαιρετικό τραγούδι. Κοίταξε, ο Κωνσταντίνος καταρχήν είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Όταν ήμουν Θεσσαλονίκη, μου ζήτησε κάποια τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι που του είχα δώσει ήταν το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αλήθεια λες. Ναι. Α, και αυτό δικό σου. Ναι. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. Οπότε καταλαβαίνει ότι ήταν μεγάλη μου χαρά και είναι πολύ όμορφο να ακούσει δικά σου τραγούδια από άλλου καλλιτέχνε. Ειδικά από τον Κωνσταντίνο που είναι από τους καλύτερους τραγουδιστές της γενιάς. Είναι πολύ καλός και είναι και στη φάση εδώ και αρκετά χρόνια, σε πολύ ωραία φάση. Το καταλαβαίνω ότι παίρνεις τη χαρά του δημιουργού, το αντιλαμβάνομαι. Απλά επειδή είσαι και τραγουδιστής, ενώ δεν θα ήθελες να το έχεις πει. Και τους βάζω να μαλώσουν τώρα. Ναι. Και παίρνει τηλέφωνο και λέω, όχι, είναι δικό μου, το θέλω. Επειδή γράφω, δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχει σταματήσει η έμπνευση. Θεωρώ ότι είναι καλό από τη στιγμή που θα μείνουν κάποια τραγούδια ναι. Στο σιρτάρι, γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα τα τραγούδια. Καλά, σαφέστε. Είναι καλό να ακούς και άλλα τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες. Με την Νατάσα και το Στάν είστε στο Vogue. Στο Vogue. Πού σου κου? Όχι, Παρασκευή Σαββάτο. Πού σου? Πόσοι έχουν μικρή ρε παιδάκι μου? Παλιά ήταν ρε παιδάκι, θυμάμαι εγώ, δεν πήγαινα, αλλά ενώ. Ένα φιλί ξαφνικά τη ζωή μου. Εγώ τα λαθώ, παιδιά, απόψε. Ένα φιλί. Ρε Νατάσα. Μου αρκεί αν είσαι εκεί. Α, είμαι πάρα πολύ ωραία. Την αγαπώ, να ξέρεις. Εγώ τη λατρεύω, είμαι στο επόμενο στάδιο. Θα σου συμβεί και εσένα η λατρεία. Νατάσα, τι κάνεις, Νατάσα? Είμαι πάρα πολύ καλά.
Και πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας τώρα, αυτή τη στιγμή. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα, σε βλέπει κάθε που σου έμαθα. Εμείς έχουμε να σε δούμε εκατομμύρια που σου. Και εμείς έχουμε να σε δούμε εκατομμύρια που σου. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Νατάσα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνεις την τιμή να τα πούμε έστω και έτσι. Εδώ πέρα ήσουν ακριβώς to the point, δηλαδή. Εννοώ, γιατί ήθελα να το ρωτήσω, τι γίνεται, πώς περνάτε με αυτό το κορίτσι. Κάνει τις τρέλες του. Τώρα θα είσαι παρούσα, θα τα ακούσεις και εσύ λίγο τώρα. Πώς περνάτε με την Νατάσα, είναι τόσο αυστηρή που λένε και κλείνει τα μικρόφωνα και λέει δεν θα βγει κανένας άλλος, μόνο εγώ. Καμία σχέση. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Η Νατάσα καταρχήν είναι... Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εκτός όπου συνεργάτε είμαστε και φίλοι πλέον. Σε ζηλεύω σχεδόν, θέλω να το γνωρίζεις αυτό. Θέλω να σου πω ότι με βοήθησαν την πρώτη στιγμή και τα δίνει όλα απλόχερα. Δηλαδή, ό,τι ήθελα. Μου λέει το θέμα είναι να είσαι ευχαριστημένος και να περνάς καλά και να βγαίνει και στον κόσμο αυτό και στη σχέση μας. Κοίταξτε, αυτό το έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους, οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους. Οπότε από εκεί και πέρα το μόνο που έχουν να κάνουν, αντί να μαζεύουν, είναι να δίνουν. Ακριβώς. Και αυτό το κορίτσι είναι η Νατάσα μας. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο κορίτσι, διότι αυτό είναι πολύ απλό. Ναι, σ' αγαπώ! Και θέλω, σε παρακαλώ, με πολύ σοβαρότητα, να δεις τη φωτογραφία που έχουν βάλει στη μέση και πες μου, δεν είμαι έτοιμη να πω ειδήσεις. Είσαι έτοιμη να πεις δελτίο σε όποια πόλη της Ελλάδας εσύ επιλέξεις. Και σε όποια γλώσσα. Και σε όποια γλώσσα. Σ' αγαπώ, σε περιμένω, Νατάσα. Λοιπόν, θα έρθω. Δεν χρειάζεται να μου προτιμήσεις ούτε να με προκαλέσεις. Okay. Σε περιμένω. Εγώ λέω για να μην προκαλέσεις. Φάω καθόλου χρόνο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που ζω με τον Πέτρο, για το όμορφο τραγούδι που μου έδωσε και το κάναμε ντουέτο και για το ότι είναι μπροστά του ανοιχτός ένας μεγάλος δρόμος και η επιτυχία είναι σίγουρη. Σας αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας αγαπώ όλους. Και σε βλέπω, είμαι φαν, να ξέρεις. Έτσι, σε είμαι περιμένω. Φαν. Κι εγώ είμαι φαν. Ναι, θα έρθω. Σ' αγαπώ, φιλιά μου. Πέτρο, ξέρεις τι έγινε τώρα, όπως κατάλαβες. Όπως κατάλαβες, βράδια ξημέρωτα, το καινούργιο τραγούδι και το βίντεο κλίπι, λέω ψέματα, αλήθεια, όχι, δεν ακριβώς, λέω. Ακριβώς. Και τον απολαμβάνουμε στο Vogue κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Θεσσαλονίκη, είστε τυχεροί. Ο Πέτρος με την Νατάσα και το Σταν. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου, σε ξαναπεριμένω για να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς, πολλά φιλιά, καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο εδώ στις 3 για την παρέα Alcatraz.